Το νερό είναι ένα αγαθό που μπορεί να εξαντληθεί. Το νερό είναι ένα αγαθό πολύτιμο, το δεύτερο αγαθό μετά το οξυγόνο πολύτιμο. Ναι, πραγματικά μπορεί να εξαντληθεί και μπορεί να μην υπάρξει και σύντομα. Έχετε σχέση με την ιερεαποστολή της Τανζανίας? Το ερέθισμα για τη συγγραφή του βιβλίου έχει σχέση με την κατάσταση εκεί? Φυσικά και έχουμε σχέση με τον αγαπημένο μας δεσπότη ιερεαπόστολο κύριο Αγαθόνικο στην κεντρική Τανζανία. Είναι μια γνωριμία πολλών ετών. Γνωρίζουμε το σπουδαίο έργο της Ιεραποστολής, τις ανάγκες της Ιεραποστολής. Είμαστε κοντά της και σαν εθελοντική διακονία στέγων, αλλά και σαν Κυριακή Φράγκου. Και μάλιστα το βιβλίο αυτό, το Νερό Νερό, είναι αφιερωμένο στην κεντρική Τανζανία, στο δεσπότη κύριο Αγαθόνικο, και όλο το κέρδος είναι για μια γεώτρηση. Για την Ιεραποστολική Στέγη Αγίου Διονυσίου, ποιο έργο επιτελεί? Επιτελεί ένα βοήθημα αρκετό μεγάλο, ώστε να μάθει ο κόσμος για την Ιεραποστολή ακόμα πιο πολύ μέσω και εμάς, αλλά και να βοηθήσουν κιόλας, γιατί γίνονται σημαντικά. Δεν είναι μόνο οι γεωτρήσεις στην Ιεραποστολική Στέγη. Κάνουν βαφτίσεις, φτιάχνουν ναούς, σχολεία, λειτουργεί ένα ορφανοτροφείο με 400 παιδιά. Είναι ένα έργο αξιόλογο και τεράστιο, με πολλές ανάγκες. Τι εντυπώσεις έχει το βιβλίο για το νερό στα σχολεία που έχετε επισκεφτεί? Περνάει το μήνυμα στα παιδιά? Το βιβλίο έχει πολλά μηνύματα, και ανθρωπιστικά και περιβαλλοντικά. Υπάρχουν παιδιά που, που έχει αλλάξει λίγο η ζωή τους. Μου είχαν πει σε ένα ιδιωτικό σχολείο που πήγαμε στον Απόστολο Παύλο, μου είπαν κάποια παιδάκια πως όταν πλένουν τα δόντια τους έχουν σταματήσει να τρέχει η βρύση χωρίς λόγο. Ναι, αφήνει μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.